Καλησπέρα, καλώς ήρθατε παιδες σε ένα ακόμα βίντεο στο YouTube. Σήμερα θα σας δείξω τα top 5 loadouts μου στην πιο balanced season του Warzone που έχει υπάρξει ποτέ. Πιστεύω τα όπλα είναι super balanced όλα, αν εξαιρέσεις το καινούριο LMG, το οποίο θα φάει nerf πολύ σίγουρα, το MG82. Είναι πολύ balanced η season, οπότε μπορεί να συνδυάσεις πάρα πολλά όπλα μεταξύ τους. Επίσης θέλω να σας πω πως ξεκλειδώνουμε το Grau. Το Grau είναι ένα πολύ καλό ER ακόμα και το έχω στο Ghost μου. Το χρησιμοποιώ στο Ghost γιατί είναι από τα μόνα AR που με 4 attachments είναι το ίδιο ακριβώς δυνατό, και το χρησιμοποιώ με Monolithic Suppressor Tempus Commando Foregrip 60 Round Mags και Fully Loaded, και το έχω βάλει στο Ghost έτσι ακριβώς. Γιατί αν πεθάνω και ξαναβγώ και πάω να πάρω γρήγορα loadout, έχω ήδη Ghost και έχω και Fully Loaded, οπότε έχω full σφαίρες, γι' αυτό το χρησιμοποιώ έτσι στο Ghost. Είναι πάρα πολύ δυνατό ER. Για να πάρεις το Grau, εάν δεν το έχεις ξεκλειδώσει, πρέπει να κάνεις 5 kills σε ένα λεπτό 25 φορές. Και πιστεύω πιο γρήγορος τρόπος για να το κάνεις, εάν δεν έχεις το multiplayer για να παίξεις shipment, που κάνεις πάρα πολύ γρήγορα τα kills εκεί και είναι πολύ εύκολο. Ο καλύτερος τρόπος είναι να πέφτεις στο plunder, στο storage, και να προσπαθείς να κάνεις 5 kills σε ένα λεπτό και να μην βγεις από το game. Θα μείνεις στο ίδιο game, γιατί αν κάνεις και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και τέταρτη φορά 5 kills σε ένα λεπτό, θα σου τα μετρήσει κανονικά. Οπότε μπορεί να κάνεις σε ένα game 3 και 4 φορές και 5 φορές. Και θέλεις συνολικά 25 φορές για να ξεκλειδώσεις το Grau. Αυτό το έχω στο Ghost μου, στο Ghost Loadouts, το οποίο Ghost ξέρετε τι κάνει. Έχω ένα άλλο βίντεο που τα εξηγώ όλα. Έχω βάλει και το Psykov. Το Psykov κλασικά Monolithic Suppressor, Barrel Sorokin, Tac Laser, 80 Round Drums, VLK Rear Grip. Εδώ χρησιμοποιείς ό,τι θέλεις. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις Semtex, είναι πάλι πολύ καλό. Thermite, Throwing Knife, άμα θέλεις να σκοτώνεις κάποιον που είναι down πολύ γρήγορα. Molotov, πάλι πολύ καλή. Tactical πάντα έχω Heartbeat. Είχα παίξει πάρα πολύ καιρό με Stuns και λοιπά, αλλά παίζω με Heartbeat και νομίζω είναι το καλύτερο. Το πρώτο loadout που έχω φτιάξει είναι το καινούργιο, το C58. Το C58 έχει πολύ αργό fire rate, αλλά πάλι είναι πάρα πολύ δυνατό. Αν το μάθεις και το βολευτείς, είναι πολύ δυνατό. Μόνο το fire rate του είναι περίεργο. Αυτό είναι το... έτσι το έχω φτιάξει, με Agency Suppressor Task Force. Axial Arms, Tanak 55 Round, έχει και 10 σφαίρες παραπάνω από το AMAX. Αυτό είναι το C58. Και παίζω μαζί με το SMG, το MP5 Cold War, που είναι κλασικά Agency Suppressor, Tiger Team. Tiger Team χρησιμοποιώ σε όλα, με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές για το movement. Δίνει πολύ movement. Raider Stock, Bruiser Grip, πάλι για movement, και Stanag 50 Round. Αυτό είναι πολύ καλό loadout, δεν με βολεύει πολύ το C58, αν και είναι πολύ δυνατό. Το αγαπημένο μου loadout, πολύ περίεργο, αλλά είναι αυτό, είναι το FFAR και το Swiss, από τα αγαπημένα μου στη Season 4. Το Swiss, πολύ καλό, πολύ γρήγορο, είναι πολύ κοντά στο να αντικαταστήσει το CAR, αν και δεν το αλλάζω το CAR με τίποτα. Με GRU Suppressor, Combat Recon, SWAT, Bruiser Grip και Serpent Grip για το Swiss, πολύ δυνατό. Και παίζω μαζί με το FAR και παίζω με Agent Suppressor Takedown. Χρησιμοποιώ Takedown για το Damage και λίγο... είναι ψηλό το ίδιο με το Task Force, η αλήθεια είναι. Απλά δεν ξέρω, το έχω συνηθίσει με το Takedown, το Recoil. Raider Stock, Stanag 50 Round και Serpent Wrap. Αυτό είναι το FFAR. Και όλα έχω τα ίδια σχεδόν στα loadout. Μερικές φορές αλλάζω τη Semtex με Knife. Αν παίζω duos, trios και λοιπά για να κάνω πιο γρήγορα kill αυτούς που είναι down. Επόμενο loadout είναι το Milano, το οποίο ήταν σκουπίδι και έχει γίνει πάρα πολύ καλό SMG. Και είναι το Milano με το CAR. Το Milano το χρησιμοποιώ με Sound Suppressor, Task Force, Tiger Team, Raider Stock και Stanag 55 Round Drum. Πάρα πολύ δυνατό SMG, πολύ γρήγορο. Θέλει και αυτό λίγη συνήθεια όμως. Και το CAR το ξέρετε όλοι. Κλασικό CAR 98 Monolithic Suppressor, Custom 27.6, Tac Laser, Sniper Scope. Και αυτό το αλλάζεις ανάλογα τι θέλεις. Αν θες λίγο παραπάνω aim down sight, βάζεις το F-Tac.
Αν θέλεις να είναι λίγο πιο σταθερό το aim σου, βάζεις αυτό. Το αλλάζουν πάρα πολύ. Ακόμα και εγώ το αλλάζω και εδώ συνέχεια. Πολύ καλό loadout και αυτό. Και το OP loadout με το MG. Το LMG το καινούριο, το οποίο θα φάει nerf σίγουρα 100%. Το πιο γρήγορο TTK. Το πιο γρήγορο fire rate. Τα πάντα όλα, το πιο σταθερό όπλο που υπάρχει στο Warzone αυτή τη στιγμή. Με Agency Suppressor Task 4 Axial Arms. Μπορείτε να αλλάξετε το Speed Grip και να βάλετε Fast Mag, αν θέλετε να γεμίζει λίγο πιο γρήγορα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σταθερό. Απλά με αυτό γίνεται ακόμα πιο πολύ, γίνεται laser τελείως. Και με Airborne Elastic Wrap. Αυτό είναι από τα OP loadout και παίζω μαζί με το XM4. Το οποίο XM4 είχα παίξει πάρα πολύ, το όλο ειδικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μαζί με το Car 98 έπαιζα πριν στο τέλος της Season 3. Και το χρησιμοποιώ με Agency Suppressor τώρα, Tiger Team για movement, Raider Pad, 45 round drum και Airborne Elastic για ADS παραπάνω κλπ. Πολύ δυνατό όπλο. Αυτά παιδες, αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like, αφήστε ένα comment, κάντε ένα sub και πατήστε το καμπανάκι για notifications, γιατί έρχονται πολύ περισσότερα βίντεο για το Warzone. Ευχαριστώ πάρα πολύ. See you!